Okay. Το δικαιολόγησε και στον Τζόνι. Δικαιολόγησε την εικόνα σου στον κόσμο. Καλά έκανε. Σύνδε κόσμο, στεναχωρήθηκε που έφυγε Παύλο. Βγήκαμε έξω από εδώ. Να φύγουμε. Δεν ήρθα να με χαιρετήσει, δεν ήρθα να μου πει τη λέξη αγαπώ, δεν ήρθα να μου πει θα μου λείψει, δεν ήρθα να μου πει στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Δεν ήρθα να μου πει το κάτι. Τίποτα. Απογοητεύτηκα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Μακάρι να ήταν. Περίμενε να έρθει, ήθελε. Ναι, φίλε, έφυγα από εδώ πέρα, έφυγα. Φεύγαμε. Οκ, δεν ήξερα να τα ξαναγυρίσω. Καμιά φορά όταν φύγει κάποιο από εδώ πέρα μέσα. Δεν γνωρίζει να τα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είναι. Ναι. Ρε φίλε, μπορεί να λε εδώ πέρα μέσα, ο Νέιρ, ότι τον αγαπώ, να κάνει πώ κλε, να μιλά στον Τζόνι, να προσπαθήσει με το που φεύγει ο άλλο, αντί ξεστή, να πα στην κοπέλα του, αντί να κάτσει εκεί πέρα, να τον να πάρει στον κήπο και να κάτσει να το. Ο Τζόνι ήταν στεναχωρημένο, έβλεπα. Ήταν εδώ μόνο στο. Και καλά, έκλαιγε πίσω εδώ πέρα, έκλαιγε, τον πιάσει τα κλάματα και τον έβαλε κάτι να το εξηγήσει. Να βγάλουν αυτό από τη δύσκολη θέση. Κάτι λέγανε. Φίλε, πραγματικά. Δεν θυμάμαι, ήμουν πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι ότι είχα τα δικά μου και μου έρχεται και μου λέει: θες να μείνεις μόνος σου και μετά κάτι μου έλεγε. Του έλεγε για αυτά που έγινε. Ξέρεις και εγώ τον ξέρω πως τον έχω τον Παύλο και αυτό που έγινε μέσα και που έγινε να το φέρει έτσι. Και του λέει: Τζόνι, πάμε μέσα, είναι η Χριστίνα μόνη τη. Ναι, πάμε μέσα, είναι μόνη τη Χριστίνα, πάμε να κάτσουμε εκεί. Ξέχασα τη Χριστίνα. Ρε φίλε, δεν μένω εκεί. Μένω ότι έφυγα έξω, δεν ήρθα με χαιρετήσει. Είδα ότι ήταν με το Φάνο αγκαλιά, κλάματα. Το είδα με τα μάτια μου. Κάνα τηλέφωνο τίποτα. Περίμενε να σου πω. Και στο φεύγα, είμαι έξω και ήταν δίπλα μου νομίζω ο Μπιλ και ο Ντάρι και λέω παιδιά, δεν θα με χαιρετήσει. Κάθομαι έτσι και κοιτάω το βανάκι του. Το κοιτάω, λέω θα με χαιρετήσει, δεν θα με χαιρετήσει. Να δω ρε φίλε, πόσο με αγαπάει. Πραγματικά. Και μπαίνει στο βαν μέσα και την κοιτάω έτσι. Κάθομαι και την κοιτάω. Πώς το είπανε λίγο πριν να μπει ο Παύλος. Ότι πριν ήταν, με κοιτούσαν έξω από το βαν λέει και δεν πήγα να τον χαιρετήσω. Τον είχα χαιρετήσει μέσα, τον είχα χαιρετήσει ξανά έξω και για μια στιγμή που δεν είχε γίνει και αυτό το σκηνικό με τον Μπιλ, αν θυμάσαι, και είχα μιλήσει και με τον Φάνο. Ναι. Είχα χαιρετήσει τον Φάνο και λίγο πριν να πούμε στο βαν, εντάξει, ξαναβουρκώνω και λέω στη Ρεγκίνα, με κοιτάει η Ρεγκίνα και μου λέει, τι έχεις, της λέω για τον Παύλο. Και μου λέει, τι να σου πω και εσένα, μου λέει. Εντάξει, επειδή δεν το είδε ή επειδή δεν ξέρει πώς νιώθει. Δεν πειράζει, μπορείς να το συζητήσεις ναι. Μαζί του όμως. Ξέρεις τι, όχι, δεν θα συζητήσω άλλο. Μέσα. Να το. Κάθομαι την ντροπή του, γιατί το είπα. Ντροπή του. Σε κάποια φάση με βλέπει, βγαίνει έξω, κάνει α. Βγαίνει έξω, με αγκαλιάζει και φεύγει. Αυτό μπαίνει. Παγωμένη αντίδραση. Παγωμένη αντίδραση, ναι, παγωμένη αντίδραση. Ναι. Μπαίνει μέσα, βγαίνει με χερτάκι, ξαναμπαίνει στο μάγκο και φεύγει. Κύριε φίλε, δεν το νιώθα τόσο πολύ όλο αυτό, δεν με πειράζει τόσο πολύ όλο αυτό. Αλλά όταν έκατσα και είδα το επεισόδιο που έφυγα. Και βλέπω την αντίδραση, ξέρεις, που πήγε να κλάψει, που τον αγαπώ έτσι όπως το είπε. Φίλε, εκεί πέρα νιώσα απογοήτευση. Λέω ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόπο! Έλα τώρα! Λέω, ρε, παιδί μου, τόσο έξω να έρθει. Αλήθεια, ε! Σου φάνω τον αγκάλιαζε και έκλαιγε στην αγκαλιά του. Να σου πω κάτι. Αυτό. Δεν θέλω να την κατηγορήσω για τίποτα, αλήθεια σου. Πάλι καλά. Δεν θέλω να την κατηγορήσω για τίποτα. Δεν θα μπω σε αυτόν τον κόπο, σε αυτή τη διαδικασία κανένα λόγο. Απλώς απογοητεύτηκα. Τότε κανείς δεν θέλει να με κατηγορεί και όλοι τα φέρνουν όν τα δικά μου. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα πολύ περίεργο, ρε παιδιά. Μέρες και τον έλειπα. Δεν μου στείλε ένα μήνυμα. Παύλο, είσαι καλά. Η υγεία σου το ένα το άλλο κάτι. Ξέρεις, στεναχωριέσαι, είναι η Χριστίνα μόνη σου εδώ πέρα κάτι. Δεν έχω στείλει μήνυμα γιατί δεν στέλνω σε κανέναν. Σε κανέναν. Ποτέ. Ποτέ. Εμένα όμως μου έχεις πει ότι. Λέω και εγώ ήθελα να του στείλω, αλλά λέω κάτσε μην παρεξηγηθώ. Και γιατί δεν το λέει και για σένα, Κατερίνα μου, και το λέει μόνο για εμένα. Γιατί εγώ είμαι πρώην του και θα παρεξηγηθεί όλο το πανελίδιο. Εγώ όμως δεν στέλνω. Και θέλω να σου πω να μην λέει λέξεις που είναι κουβέντες τόσο βαριές, δεν χρειάζεται να τις λες καθόλου. Ερή κουβέντα λέξη αγαπώ. Ναι, δεν λες λέξη αγαπώ σε κάποιον και όταν φεύγει δεν του μιλάς καν και όταν πάει σπίτι του δεν το στέλνεις το ένα μήνυμα γιατί τον παίρνεις ένα τηλέφωνο. Καλά ξεκίνησε η μέρα μας. Welcome to the club. Αγάπη, μπορώ να μάθω έτσι έχει πιάσει τέτοια κρίση τώρα. Ε? Θες να πεις γιατί κλαις έτσι αυτή τη στιγμή. Γιατί του μίλησα και όφρεση. Ωραία, και γιατί κλαις, σε ρωτάω. Δεν σε ρωτήσα αν του μίλησες ή όχι. Πώς γίνεται να λένε αλήθεια τώρα. Χωρίς μου μπορείς να ηρεμήσεις καταρχήν. Πρώτα απ' όλα μπορείς να ηρεμήσεις. Θα ηρεμήσω γιατί δεν μπορώ να κλαίω. Μπράβο, αγάπη μου. Αυτή είναι η τελευταία φορά που κλαίω σε αυτό το σπίτι. Καλά, κάθε φορά μου το λες αυτό. Μπορώ να μάθω γιατί κλαίω αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό που άκουσα. Ναι, επειδή δεν άκουσα μόνο μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Άκουσα απλά ότι είπε πρώτα Ρεγκίνα και μετά ότι είπε αυτό και λες εσύ επειδή κάνω παρέα μαζί σου. Τι θα κάνουμε τώρα, εσύ, να μην κάνουμε παρέα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που κλαίω, αλήθεια. Ναι, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς. Δεν γίνεται αγάπη, γίνει χαλιά, αλλά λέμε σπίτι, αλλά λες εδώ. Κλαίω ψέματα. Δεν κλαις ψέματα, αλλά για ποιο λόγο κλαις, ρωτάω ρε μωρό μου. Γιατί στεναχωριέμαι, αγάπη. Να μην στεναχωριέσαι, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκεφτεί και να πει ό,τι θέλει. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί κλαις μάτια μου αυτή τη στιγμή και γίνεσαι τόσο χάλια.
Τέλος πάντων, αυτό, σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν θα δώσω βάση τώρα στο ότι λέει Άννα ότι κλαίει δίπλα. Θα πάω να τη μιλήσω, θα τη πω να μην κλαίει. Δεν θέλω να σε κατηγορήσω για κάτι. Απλώς είναι ένα συνέστημά μου. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύομαι. Έχω ζήσει, φίλε, αλήθεια, τέρζω, στη ζωή μου έξω. Δόξα τω Θεώ. Από μικρό δουλεύω, τρέχω, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Έχω δουλέψει βράδυ, μέρα, ό,τι θες. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Το τι σκαρτάρισμα έχω γνωρίσει πέρα μέσα, δεν λέγεται. Αλήθεια το λέω. Θεωρείς ότι... Γενικά, από την πρώτη μέρα. Σπάσει τώρα μεταξύ, νιώθεις διαφορετικά. Να έχει σπάσει. Νομίζω πως έχουμε απομακρυνθεί εδώ και πολύ καιρό. Από πριν από αυτό. Νομίζω πως έχουμε απομακρυνθεί εδώ και πολύ καιρό. Και όχι μόνο εγώ, και ο Τζόνι πιστεύω πως έχει απομακρυνθεί από την Άννα. Και εγώ έχω απομακρυνθεί από την Άννα. Νομίζω πως... Δεν ήταν το ίδιο, αλλά δεν αυτό. Ναι, δεν ήταν το ίδιο. Απλά το συνέστημα δεν ήταν τόσο δυνατό όπως ήταν παλιά. Δεν ήταν τόσο δυνατό. Γιατί και εκείνη έχει φύγει μακριά. Απλώς πλέον θέλω να πω ότι ξεστή, η λέξη φίλος είναι πολύ δυνατή λέξη. Δεν το λες έτσι απλά για να το πεις. Η λέξη αγαπώ είναι ακόμα πιο δυνατή λέξη. Δεν το λες έτσι απλά για να το πεις. Σε τι κατηγορία την έβαζες, όχι φίλοι. Μία. Γιατί. Μία καλή γνωστή μου που έχουμε περάσει κάποια πράγματα.